Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, είμαστε και οι τρεις στο σπίτι, και εγώ και ο άντρας μου ο Χρήστος και ο Γιωργάκος, με κορονοϊό. Κάναμε τεστ και βγήκαμε και οι τρεις θετικοί. Είμαστε ήδη αρκετές μέρες στο σπίτι και όλα τα συμπτώματά μας είναι μια χαρά. Ο Χρήστος με τον Γιώργο είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ εντάξει το περνάω λίγο πιο βαριά. Έχω χάσει εντελώς την όσφρησή μου και τη γεύση μου. Εδώ και 4 μέρες ακριβώς δεν έχω καθόλου γεύση, καθόλου όσφρηση. Δεν μπορώ να καταλάβω, να αναγνωρίσω τίποτα. Αυτά θα πω, θα το σταματήσω εκεί. Δεν θα μιλήσω γενικότερα για όλη αυτή την κατάσταση, γιατί οι ειδικοί μιλάνε και μας ενημερώνουν ακριβώς για όλα αυτά. Εγώ απλά σας είπα τι νιώθω, ότι είμαστε καλά, όλα είναι υπό έλεγχο. Και από εκεί και πέρα θέλω να σας δείξω ένα μέρος της καθημερινότητάς μας, πώς περνάμε στο σπίτι, ιδέες για κάποιους που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς, με ένα μικρό παιδάκι στο σπίτι. Θα σας κάνω αρκετά βιντεάκια, θα προσπαθήσω να κάνω αρκετά βιντεάκια, να σας δείχνω λίγα πράγματα. Ελπίζω να είστε καλά και να σας αρέσει το βίντεο. Δεν θυμάμαι καν σε ποια μέρα καραντίνας είμαστε, αλλά το μόνο που δεν αλλάζει είναι σίγουρο ότι δεν έχω ακόμα ούτε γεύση ούτε όσφρηση. Κάθε βράδυ κοιμάμαι με την ελπίδα ότι θα ξυπνήσω έχοντας τουλάχιστον όσφρηση, γιατί αυτό είναι που με ζορίζει πιο πολύ. Να μην μπορώ να μυρίσω διάφορα όμορφα και ωραία πράγματα, αρώματα, πράγματα που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση από τη μυρωδιά και μόνο. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι καλά και ξεκινάμε ένα ακόμα πρωινό. Τουλάχιστον έχω στολίσει πολύ ωραία το σπίτι και μας φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Γιώργο, όλα καλά, εσύ? Α, μπράβο. Τίποτα άλλο? Όχι, τι ύπνο, το παιδάκι μου το καημένο έχει τόσες μέρες στο σπίτι και έχει μπερδέψει με το κινητό μου για το κανάλι. Στο YouTube. Και το παιδάκι το καημένο έχει τόσες μέρες στο σπίτι και έχει μπερδέψει πότε είναι πρωί, πότε μεσημέρι, πότε είναι απόγευμα. Ξυπνάει, ας πούμε, το πρωί και λέει τώρα τι είναι απόγευμα, τώρα τι είναι βράδυ. Έχει μπερδέψει το παιδάκι όλες τις μέρες. Με τον παππού μιλάς. Δεν μιλάω με τον παππού, μόνη μου με το κινητό εδώ μιλάω για να το ανεβάσω στο YouTube. Εκεί που βλέπεις εσύ, να το κεφαλάκι πίσω φαίνεται, εκεί που βλέπεις εσύ διάφορα βιντεάκια, αυτό δεν είναι το YouTube. Σε λίγο θα πάω να φτιάξω τα μαλλιά μου. Πήρα την Steam Pod και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό γεγονός γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Βλέπετε πώς είναι τώρα και τι όμορφα θα γίνει σε λίγο. Εδώ πέρα ακόμα και λίγο εδώ πέρα για να βγει ολόκληρη η παλάμη. Στο χαρτόνι. Ένα Τέλεια. κουτί. Η ποιτηρία. Η ποικιλία σε κουτί, να το κάνουμε εδώ στο χαρτόνι και μετά όταν θα βρούμε κουτί θα κατακάνουμε και σε ένα κουτί. Όχι ακόμα το έκανες όλο. Και λίγο εδώ πέρα. Και λίγο το δαχτυλάκι μετά πάνω. Έβγαλες. Μήπως πρέπει να βάλεις ακόμα λίγο νεράκι ή όχι μπα. Βάζω.
Περίμενε. Λοιπόν. Έχουν όλα τα δαχτυλάκια. Τόσο πολύ ταινία. Ωραία. Περίμενε λίγο. Δεν θα το βγάλεις ακόμα. Για να δούμε. Τι καταφέραμε. Ας με στο πατήσω. Για σήκωσε τώρα αφού στο... Ε? Είναι καλή. Εσένα σ' αρέσει? Όχι. Μπα ούτε και εμένα. Δεν ήταν μεγάλη η επιτυχία. Γιατί μήπως δεν γίνεται με νερομπουγιά? Με αυτό γίνεται. Με δακτυλομπογιές. Ναι. Εντάξει. Είστε σε ίδια κατάσταση με μένα, δηλαδή είστε, ναι μεν είστε καραντίνα, αλλά έχετε και ένα μικρό παιδάκι. Θα σας δώσω σε ένα δεύτερο βίντεο πώς απασχολώ εγώ το παιδί μου όλη τη μέρα μέσα. Ήδη είμαστε μέσα σίγουρα γεμάτες 8 μέρες. Πώς περνάμε τη μέρα μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι παιχνίδια παίζουμε, τι δραστηριότητες κάνουμε, τι χειροτεχνίες κάνουμε. Πιστεύω ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια κάποιον που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα βοηθήσει. Εξοπλιστείτε εσείς να έχετε, παραγγείλτε γενικά αχρίαστα, να είναι πλαστελίνες, μαρκαδόρους, δακτυλομπογιές, ό,τι μπορείτε, χαρτόνια. Και αλλιώς, υγιείς να είστε, καλά να είστε και τα κάνετε και τα απογευματάκια σας και τα πρωινά σας. Απλά εγώ είχα αρκετά και ευτυχώς, γιατί έπιασαν το που θα έβρισκα. Άουτς! Εδώ έχω το μηχάνημα, έβαλα πιονισμένο νερό μέσα και την ανοίγω και ξεκινάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξω τα μαλλιά. Την αφήνω λίγη ώρα να ζεσταθεί και θα δείτε τεράστια διαφορά. Περιμένετε. Βλέπετε. Θα τα χτενίσω και μετά θα τα χωρίσω λίγο για να τα κάνω σταδιακά. Τώρα αρχίζει να ζεσταίνεται, θα αρχίσει να βγάζει ατμούς. Έβαλα και λίγο κραγιόν γιατί εγώ μπορεί να είμαι χάλια, αλλά εσείς τι χρωστάτε να βλέπετε αυτό το χάλι. Και θα δείτε τι ωραία και τι γρήγορα θα γίνουν τα μαλλιά μας υπέροχα. Λοιπόν. Θεωρώ ότι ζεστάθηκε, εγώ θα ξεκινήσω. Λοιπόν. Βλέπετε. Τώρα θα αφήσω μια και καλή τα υπόλοιπα και θα τα κάνω όλα μαζί τώρα, δεν χρειάζεται. Περιμένετε. Βλέπετε. Βλέπετε. Τι να μην δείτε. Εγώ το έχω στους 170 βαθμούς, το έχω στο πιο χαμηλό.
Και συνεχίζω. Από αυτήν εδώ. Καθίστε λίγο να τα χτενίζω κιόλα. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Εγώ δεν τα πατάω άλλο γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι μέσα στο σπίτι τώρα. Δεν έχει νόημα να τα κάνω κι άλλο. Άμα θέλω συνεχίζω, συνεχίζω και μπορούν να γίνουν και εντελώς ίσια. Όχι ότι δεν είναι. Τα είχατε δει πριν, τα βλέπετε και τώρα. Να σας δείξω λίγο το... Είναι αυτήν. Steampot. L'Oréal Professional, αυτήν έχω πάρει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, εγώ την έχω στους 170 βαθμούς. Μισό λεπτό. Φτάνει 180 μέχρι 200. 210 είναι το ανώτερο. Και να σας πω λίγο, το χαμηλότερο είναι 140. Εγώ το βάζω 170. Την κλείνω. Θα βάλω και λίγο λαδάκι στις άκρες μου. Μισό λεπτό. Θα βάλω αυτό. Moroccan Oil. Βάζω πολύ λίγο στο χέρι μου. Τόσο. Το τρίβουμε πάρα πολύ καλά. Και θα βάλω λίγο κάτω στις άκρες μου. Και είδατε, τα έχω πατήσει πολύ λίγο. Ένα πέρασμα τα πέρασα. Ίσα ίσα. Άτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.